να μπούμε για τα σημερινά. Όπως όλοι ξέρετε, σήμερα είχαμε συνάντηση με την εταιρεία. Οι διοικούντες στην εταιρεία αρχίσανε να μας λένε τα ίδια πράγματα. Επιμένουμε στο ότι τα χρέη που αυτή και η ανικανότητά τους δημιούργησε, το λέω που ακούμε δίπλα είναι ακόμα, τα χρέη που αυτή και η ανικανότητά τους δημιούργησε στο ελληνικό δημόσιο, με την ανοχή του ελληνικού δημοσίου, έχουν την απέτηση να μειώσουμε τους μισθούς μας και να τα πληρώσουμε εμείς. Ποια είναι η απάντησή μας σε αυτό? Όχι! Όχι, να το ακούσει καλά! Δεν κάνουμε πίσω. Δεν θα κάνουμε το μισθό μας 40 και 50 ευρώ μείωση για να χρεώσει, για να ξεχρεώσει η εταιρεία σε 30 χρόνια. Προχωράμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει από τον αγώνα. Σήμερα που κόψαμε το lockout που κάναμε το μεσημέρι, περιμέναμε να δούμε 100 εργαζόμενους μέσα με τα μηνύματα και τις απειλές που στέλνανε σε όλους εδώ πέρα. Είδαμε τρεις εργαζόμενοι ήταν, τρεις που ήταν απεργοί. Δεν πήγε κανένας να δουλεύει σήμερα. Η απεργία συνεχίζεται 20 μέρα στον ίδιο ρυθμό 100%. Τους λέμε να φύγουνε. Δεν τους θέλουμε για εργοδότες. Είναι αυτή η γραμμή. Και από την Δευτέρα πάμε ο αγώνας και στη Βουλή και παντού με επερωτήσεις για να φύγουνε. Τα λαμόγια, φυλακή, το καζίνο ανοιχτό. Αυτό θα είναι από αύριο το ζήτημα. Πήγαμε σήμερα κάτω. Πήγαμε σήμερα κάτω να μιλήσουμε για σύμβαση. Την πρόταση που 750 άνθρωποι στην Γενική Συνέλευση ομόφωνα του επιστρέψανε πίσω, μας ξανασέλνουνε σήμερα. Πρέπει να μας κάνουν, λέει, όλους full time με μισθό διημέρου. Κάτι τέτοιες τρέλες μας έλεγε σήμερα κάτω. Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τη λογική τους. Δεν υπάρχει λογική. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αύριο το πρωί, όσοι είναι πρωινή βράδυ εδώ πέρα, όσοι είναι μεσημεριανή και μεσημέρι 1 η ώρα και το βράδυ 7 η ώρα το απόγευμα, όλοι στην Κόρυφο στο συλλογητήριο. Θα ξαναπούμε λοιπόν ένα μικρό χαιρετισμό από τον κορευτή του Σύνδε κύριο Σαρτούλη. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, τη στήριξή μας σε αυτό το μεγαλειώδη αγώνα που έχετε. Φτάσατε ήδη στις 20 μέρες. Έχει γίνει πια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι όλα, γιατί κάποια έχουν και τις διασυνδέσεις τους με την εργοδοσία. Έχει αρχίσει όμως από στόμα σε στόμα να μαθαίνετε στους υπόλοιπους εργαζόμενους, να σας παρακολουθούν με προσοχή. Δίνετε ένα αγώνα για όλους τους εργαζόμενους, για τα αιτήματα τα οποία έχετε, γιατί θέλουν να σας έχουν γονατιστούς και απόλυτα φτωχούς. Με την ενημέρωση που μου έκαναν εδώ τώρα ο πρόεδρος του Σωματείου, ο πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, ο πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι σας ζητάνε εκτός από 12,5 εκατομμύρια ευρώ που είχατε δώσει από τους μισθούς σας την προηγούμενη διετία για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η επιχείρηση, χωρίς να βάλουν ουσιαστικά ούτε ένα ευρώ, σας ζητάνε τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ να τα κάνετε 20,500, 4 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ το χρόνο, για 2 χρόνια, ουσιαστικά να συντηρείτε και να λειτουργείτε μόνο με τα δικά σας λεφτά, με τους μισθούς σας, με το ψωμί και το γάλα των παιδιών σας, αυτή την πολύ μεγάλη επιχείρηση. Είναι απαράδεκτη. Και γι' αυτό, εκτός από την στήριξή μας στο αίτημά σας για ικανοποιητική συλλογική σύμβαση εργασίας, για διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης, για διασφάλιση των θέσεων εργασίας σας, θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο το αίτημά σας για διαχειριστικό έλεγχο, για να μάθουμε και να μάθετε πού πήγαν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ που τις δώσατε από την τσεπούλα σας τα προηγούμενα 2 χρόνια.
Και το βασικό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι δεν μπορεί μια τέτοια επιχείρηση με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τους μετόχους της από το 1995 μέχρι σήμερα που λειτουργεί, να σας χρησιμοποιεί ο Σωμήρους στον εκβιασμό που θέλει να ασκήσει στο Δήμο για να μετατραπεί η κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία και σταδιακά μέσω ανώνυμης εταιρείας με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να πετάξει απ' έξω το Δήμο της περιοχής σας. Είναι απαράδεκτο να κάνουν ομό εκβιασμό και να λένε θα υπογράψουμε συλλογική σύμβαση αν ταυτόχρονα ο Δήμαρχος κάνει ένα προσύμφωνο ότι θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. Είναι απαράδεκτο πάνω στις πλάτες σας, στους μισθούς σας, στη ζωή σας, στη θέση εργασίας σας να κάνουν αυτό τον απαράδεκτο εκβιασμό. Και καλά κάνετε και αγωνίζεστε. Γιατί αν τους δώσετε αυτά που ζητάνε τώρα, αύριο τα 35 εκατομμύρια, από τα 39 εκατομμύρια τη μισθοδοσία που θέλουν να την πάνε επίσης στα 35 εκατομμύρια ευρώ, θα την πάνε στα 30, θα την πάνε στα 28, θα την πάνε στα 26. Και μάλιστα όχι μόνο με θελούσιες, αλλά και με απολύσεις και ενδεχομένως με περιτροπή εργασίας όχι 4 ημερών, 3. Οπότε καλά κάνετε και έχετε σηκώσει αυτό το μέτωπο αντίστασης να μην περάσουν αυτές οι προτάσεις της εργοδοσίας. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, με βάση την ενημέρωση που είχαμε, έχω συνοηθεί με το Σωματείο μέχρι αύριο βράδυ να μου στείλει συνοπτικά ακριβώς τι συμβαίνει, τι ζητάει η εργοδοσία, γιατί είναι άδικα και εξωφρενικά αυτά που ζητάει, τι διεκδικείτε εσείς. Μέχρι Δευτέρα μεσημέρι, Τρίτη πρωί το αργότερο, να καταθέσω μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, να κουβεντιαστεί στην ολομέλεια της Βουλής τις επόμενες μέρες, να το κάνουμε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Να καταλάβουν ότι δεν είσαστε μόνοι σας, ότι έχετε δίπλα σας και πολιτικές δυνάμεις και κυρίως το κόμμα που αναδείχθηκε πρώτο πριν από λίγες μέρες και με μεγάλη διαφορά. Το ένα είναι αυτό. Θα κάνουμε επομένως μια επίκαιρη ερώτηση από το ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα τα εργασιακά, τη συλλογική σύμβαση, την αντιπαράθεση η οποία γίνεται και τον αγώνα σας. Και δεύτερο, θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα μας βοηθήσουν κάποιοι εδώ από το Λουτράκι και από το Σωματείο, ήδη είδα κάποιους και μιλήσαμε πριν, να καταθέσουμε ερώτηση στη Βουλή και για ένα δεύτερο ζήτημα, για το ίδιο το καζίνο, για την τύχη του, για την πορεία του, για το που πήγαν τόσα λεφτά όλα αυτά τα χρόνια, τα που πήγαν τα δικά σας λεφτά τα δύο τελευταία, τι προοπτική έχει το καζίνο, να μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να κάνει τον τροχονόμο. Δεν μπορεί, μα δεν μπορεί να κάνει τον τροχονόμο η κυβέρνηση σε τέτοιες αντεργατικές πρακτικές και συμπεριφορές. Και βεβαίως, αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση θα ζητάμε το αίτημα το οποίο έχει στείλει η Ομοσπονδία σας να γίνει τριμερή συνάντηση του σωματείου σας, της Ομοσπονδίας σας από τη μια μεριά, των εργατικών κέντρων της περιοχής, η μία πλευρά, η άλλη να είναι η εργοδοσία σας και η άλλη να είναι ο Υπουργός Εργασίας, που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να πιέσει την εργοδοσία τουλάχιστον να μην επιδεικνύει τόσο μα τόσο αντεργατική συμπεριφορά. Στην επίκαιρη ερώτηση που θα κατατεθεί ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι το αργότερο, θα ζητάμε και αυτό το ταχύτερο δυνατό να γίνει συνάντηση του Υπουργείου Εργασίας για να πάρει θέση και η κυβέρνηση να δούμε ας πούμε τι θα κάνει, να μην κάνει απλά τον τροχονόμο, και θα την πιέσουμε αφόρητα σε αυτό. Και αν μας ζητήσετε να είμαι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αν μας το ζητήσει η Ομοσπονδία και η ΓΕΣΕ, θα είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συνάντηση για να πιέσει αυτή την κατεύθυνση. Αυτά, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Εγώ χαίρομαι και συγκινούμαι πάρα πολύ που είστε ενωμένοι, που είστε όλοι εδώ, μου είπαν κάθε βράδυ είστε εδώ, και πιστεύουμε ότι αν κρατήσετε την ενότητα, την αποφασιστικότητά σας, στο τέλος εσείς θα νικήσετε. Γεια σας, καλό αγώνα, καλή δύναμη με τη νίκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακούλη. Λοιπόν, συνάδελφοι, είναι μαζί μας οι συνάδελφοι από το Σωματείο του Ρίου, οι οποίοι συμπαραθέτουν στον αγώνα μας. Του καζίνου Ρίου. Λοιπόν, ακόμα να το ξαναπούμε. Αύριο 7 η ώρα όλοι στην Κόρυφο, στην Κεντρική Πλατεία, στην Εθνική Τράπεζα για το συλλαγητήριο. Δεύτερον, το μεσημέρι 1 η ώρα πολύ εδώ πέρα για να κάνουμε κάτι παρόμοιο σήμερα, και όσοι είναι πρωινή βάρδια αύριο, ας και μπορέσουν να βρουν το πρωί. Αμήν. Είναι μαζί μας και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Κορύφου, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής αύριο στο συλλαγητήριο. Γιάννη, να πει τίποτα.
Λοιπόν, συνάδελφοι, να σας καλησπερίσω και εγώ και εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Να μην δηλώσω απλά τη συμπαράστασή μας, να δηλώσω την περηφάνεια που υπάρχουν τέτοια άτομα στην περιοχή μας. Να πω ότι πραγματικά απόψε, στα 28 χρόνια που συνδικαλίζομαι, και μόνο τη μυρωδιά που πήρα από σας ρε παιδιά, από πνέα αγωνιστικότητα και από πνέα και ήθος. Σταθείτε δίπλα στο σωματείο σας και ενισχύστε με κάθε τρόπο τον αγώνα σας. Περιφρουρίστε τον με την ηθική, την ξεχωριστή αυτή που διαθέτετε όλοι, και περισσότερα θα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά. Λοιπόν, ο Βασίλης Δαμουντένης σας είπε για τα περί συμβάσεως. Εγώ θα σας πω τα περί απειλών. Τα όλα. Δεν χρειάζονται όλα. Σήμερα έχουμε και αύριο. Όλα. Λοιπόν, απλά στην είσοδο του ξενοδοχείου έχουμε βάλει ένα πανό. Ενόχλησε τον κύριο Ρεμαντά και μας απείλησε ότι θα μας κάνει και μηνύσεις. Το καλό λοιπόν να έχει καταρχήν 100.000 ευρώ στο ταμείο, γιατί τόσα θα χρειαστεί, να πρέπει να κάνει σε 1.171. Τόσα πρέπει να κάνει. Με τέτοιου είδους απειλές προσπαθούν να μας κάμψουν. Είμαι το είδος των απειλών στα τηλεφωνήματα, στα email, στα ανώνυμα, δεν περνάνε εδώ πέρα. Καλό θα είναι εκεί στην Κουκουρεστίου και τα μεγαλοστελέχη της κλαμπ, αντί να στέλνουν ανώνυμα μηνυματάκια, καλό είναι να πιάσουν και να δουλεύουν μέσα. Γιατί εδώ και 18 χρόνια τεμπέληδες ήρθουσαν. Μαζί σου, μπράβο. Επίσης λοιπόν, προκήρυχθηκε και καινούργια 48, να γνωρίζετε, για Δευτέρα και Τρίτη κάναμε διοικητικό συμβούλιο το μεσημέρι και συμμετέχουμε κανονικά. Βέβαια, οι συνθήκες είναι λίγο άσχημες, θα τις παλέψουμε και ενδεχομένως τη Δευτέρα να έχουμε και κάποιο event εδώ πέρα για σας. Λοιπόν, αύριο, παράκληση στις 7 η ώρα στο Παγκορινθιακό Συλλαλητήριο. Πρέπει όλη η κοινωνία να ακούσει τη φωνή μας. Και όπως ορθά είπε πριν ο κύριος Στρατούλης, θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το παίζουν, γιατί αλλιώς θα τους παίξουν κι άλλοι κάποια άλλα εμβατήρια. Αυτό τίποτα άλλο, καλόν αγώνα να έχουμε και μην μασάτε από απειλές, από τηλεφωνήματα και ανώνυμα σχόλια. Η αθλειότητα λοιπόν δεν έχει τελειωμό. Ενώ λοιπόν συζητάγαμε για τη Σύμβα, συζητάγαμε για τις οικειοθελείς, τις οποίες βεβαίως δεν μπορεί να τις κάνει. Δεν μπορεί να τις κάνει η διοίκηση, διότι δεν έχει χρήματα. Και έβαλε τους δύο όρους που έχει θέσει η ίδια η διοίκηση, μετά από εντολή του κυρίου Ρίγα, ο οποίος εμφανίζεται ως μεγαλομέτοχος πλέον. Πρώτον, να υπογράψουμε τη συλλογική σύμβαση. Δεύτερον, να γίνει μετατροπή. Και εφόσον όλα αυτά, τότε μπορεί και να έρθουν λεφτά. Βεβαίως, δήλωσε και κάτι άλλο. Ότι το μαγαζί με αυτές τις συνθήκες, μέχρι 30 Ιουνίου, μπορεί και να δουλεύει. Μετά δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει. Όπως επίσης, σας είπε ο πρόεδρος, ότι ήταν κάτω και ο καινούριος δήμαρχος, ο κ. Γιώνης, ο οποίος δήλωσε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τελειώσει και να έχει υπογραφεί μετατροπή σε ΑΕ πριν το Δεκέμβριο. Και το ερώτημα είναι, πότε θα έρθουν τα λεφτά, κύριε Ρεμαντά? Ποτέ! Μας δουλεύουνε! Γιατί, ο Γιώργης δεν είναι υπέρ της ΑΕ. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε από τα θέματα. Λέμε λοιπόν ότι το μαγαζί είναι ανοιχτό μέχρι 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους,
και η άλλη μεριά λέει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο για τη μετατροπή θα γίνει το Δεκέμβριο. Βγάζετε συμπέρασμα. Ναι, ναι, εδώ μέχρι το Δεκέμβριο. Μέχρι το Δεκέμβριο, καλά Χριστούγεννα.